Γεια σας και καλώς ήρθατε. Ξέρω ότι άρχισα να σας ανεβάζω καινούργιο βιντεάκι, αλλά αυτή την περίοδο ο ελεύθερος μου χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος. Βλέπετε, είναι η εποχή που οι περισσότερες εταιρείες ρούχων φωτογραφίζουν τις καλοκαιρινές τους καμπάνιες. Είχα όμως την ευκαιρία σε μία από αυτές τις φωτογραφίσεις να βιντεοσκοπήσω το μακιγιάζ που έκανα και να σας το παρουσιάσω. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα βρείτε ένα μακιγιάρο, ένα μοντέλο για τις ανάγκες φωτογράφησης καλοκαιρινής καμπάνιας ρούχων. Το μακιγιάζ που δείτε να κάνω βήμα-βήμα είναι ένα μακιγιάζ με eyeliner και κόκκινα χείλη. Ένα υπέροχο, διαχρονικό, μοντέρνο αλλά και κλασικό μακιγιάζ που αγαπάνε όλες οι γυναίκες. Ταιριάζει σε όλους τους τύπους των γυναικών και μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες της ημέρας για χαλαρές αλλά και πιο επίσημες εμφανίσεις, συνδυάζοντάς το αναλόγως με ένα casual ή πιο βραδινό ντύσιμο. Μείνετε μαζί μου και δείτε πώς μπορείτε να κάνετε κι εσείς με την καθοδήγηση δική μου ένα υπέροχο μακιγιάζ με eyeliner και κόκκινα χείλη. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία της επιδερμίδας για το μακιγιάζ, απλώνοντας σε όλο το πρόσωπο το Strobe Cream της MAC. Στη συνέχεια, απλώνω σε όλο το πρόσωπο το Synchro Skin Lasting Liquid Foundation της Shiseido σε απόχρωση Neutral 1. Για να φωτίσω την περιοχή κάτω από τα μάτια, απλώνω το Sheer Eye Zone Corrector της Shiseido σε απόχρωση 0.1. Για τέλειο αποτέλεσμα, το απλώνω με τη βοήθεια του πινέλου 2.22 της Zoeva. Στη συνέχεια τονίζω το σχήμα των φρυδιών με το Graphic Brows σε απόχρωση Scenarios Graphic της Zoeva. Με το 313 πινέλο του Zoeva και το eyeliner της Makeup Forever τραβάω μία γραμμή ξεκινώντας τη από την εσωτερική γωνία του άνω βλεφάρου. Σε αυτό το μακιγιάζ, το eyeliner που κάνω είναι αρκετά διακριτικό και όπως βλέπετε δεν το τραβάω πολύ προς τα έξω, θέλω απλά να δώσω περισσότερη έμφαση στο σχήμα των ματιών του μοντέλου.
Την ίδια διαδικασία με το eyeliner εφαρμόζω και στο άλλο μάτι. Με το ειδικό ψαλίδι για πλεφαρίδες, Eyeless Curler της Sue Moura, γυρίζω τις πλεφαρίδες για να αναδείξω στο maximum το μήκος τους. Ένα τρίκ που αγαπώ πολύ, το κάνω σε όλα τα μακιγιάζ μου και σας προτείνω να το υιοθετήσετε κι εσείς. Θα δείτε τεράστια διαφορά όχι μόνο στο μήκος των πλεφαρίδων, αλλά σε όλο σας το μάτι. Στη συνέχεια, περνάω τις πλεφαρίδες με το Graphic Lash Mascara της Zoeva. Ολοκληρώνω το μακιγιάζ απλώνοντας τα χείλη το Volume Up Lipstick σε απόχρωση 08 της MD Professionnel. Ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ που σας παρουσίασα και να σας ενέπνευσε να το δοκιμάσετε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα κλικ στο like. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα. Γίνετε μέλος κι εσείς της πιο όμορφης παρέας και ελάτε να μοιραστούμε μαζί υπέροχες στιγμές ομορφιάς. Όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά σας. Μέχρι το επόμενο βιντάκι, πολλά φιλιά και μην ξεχνάτε, η εξωτερική ομορφιά είναι εσωτερική υπόθεση.